Γεια σου Πάρη! Γεια σου Αντώνη! Τι κάνεις Πάρη? Όλα καλά ρε φίλε. Πω, χρόνια και ζαμάνια. Πόσοι μήνες στον Ιούνιο σταματήσαμε? Κάπου Ιούνιο πρέπει να ήταν. Και τώρα Οκτώβριο. Τέλειο. Λοιπόν, μου είχε λείψει, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν κάναμε, ρε φίλε, δεν κάναμε όλες τις αλλαγές που ήθελα για το στούντιο, ας πούμε, για το χώρο. Αν τις κάναμε όμως δεν θα κάναμε μικρή κουβέντα, οπότε. Ναι, όντως, κάτι έπρεπε να προλάβουμε σήμερα. Αλλά φτιάξαμε το φωτισμό, ναι. Έχουμε δεύτερο μικρόφωνο. Έχουμε κάνει τα σημαντικά upgrades. Ναι, όντως. Και με αλλάξει αυτό το τραπέζι. Ναι. Εντάξει, legit, εμένα μου αρέσει περισσότερο, άσχετο ήθελα να το πω. Γιατί δεν μπορούσα να ζήσω άλλο με αυτό το άσπρο. Ναι, ήταν λίγο χάλι, αλήθεια. Τέλεια. Αλλά δεν πειράζει. Το περίμενα στο σημερινό, σίγουρα, γιατί μου έχει πει ότι είσαι. Είμαι εδώ και μια εβδομάδα αρκετά έτοιμο. Είχα κάποια ερεθίσματα. Γενικά το καλοκαίρι είχα διάφορα ερεθίσματα για μικρές κουβέντες, οι οποίες θα εξελιχθούν σε όλη τη σεζόν. Σεζόν 2, να πούμε. Ναι, σεζόν 2. S02, S01. Αλλά ειδικά την τελευταία εβδομάδα είχα κάποια ερεθίσματα τα οποία με ανάγκασαν να αποφασίσω το θέμα. Τέλεια. Λοιπόν. Σήμερα λοιπόν, Πάρη, ναι, σε αυτό το επεισόδιο της μικρής κουβέντας, θέλω να μιλήσουμε για recruiting, αλλά κυρίως για recruiting agencies. Καλά, εντάξει, κορυφή. Είναι και για μένα καλό αυτή την περίοδο, γιατί... Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν το κάνουμε καλά και το κάνουμε πολύ λάθος. Τουλάχιστον αυτή είναι η εμπειρία μου τον τελευταίο καιρό, τέλος πάντων. Γενικά έχω δει recruiting agencies και από τη μεριά ενός ανθρώπου που τον προσεγγίζει κάποιος για να του προτείνει μια δουλειά, άρα δηλαδή ας πούμε του candidate, να το πω, του υποψηφίου, αλλά και ως το τι υποψηφίους έρχονται για συγκεκριμένες θέσεις που έχουμε ανοιχτές, για παράδειγμα στο eFood ή σε άλλες τέτοιες παρόμοιες καταστάσεις. Άρα λοιπόν θέλω να το δούμε και από τις δύο μεριές, αλλά θέλω να επικεντρωθούμε και τόσο πολύ στην εταιρεία που θέλει να προσλάβει ή στο άτομο που θέλει να προσληφθεί, αλλά στον ενδιάμεσο που κάποιες φορές κάνει το, okay, το connection αυτό. Για πες. Και γενικά όλη αυτή η μεσητεία δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή έχω αργήσει και πιστεύω ότι δρούνε πάρα πολύ όπως οι κλασικοί μεσίτες σπιτιών. Ναι. Που ναι, δεν προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο match, αλλά προσπαθούν απλά να είναι οι τυχεροί που θα σκάσεις εσύ και θα βρεις την τυχαία αγγελία. Θα πεις να πας στο σπίτι μέσα από την αγγελία αυτή και άρα θα τσιμπήσει ένα ενίκιο από σένα, ενίκιο από αυτόν, όλοι χαρούμενοι. Αλλά η δουλειά δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να βασίζεται στην τύχη. Και θεωρώ θα έπρεπε να είναι πολύ καλύτερη και από το πώς προετοιμάζουν έναν υποψήφιο να πάει σε μια θέση, αλλά και πώς διαλέγουν σε ποιες θέσεις θα πάνε και θα βάλουν ένα υποψήφιο. Η εικόνα που, μάλλον η ιδέα που έχω τώρα αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, γιατί προφανώς δεν μιλάμε για τους πάντες, κάνουν το εξής. Πας εσύ και λες: «Για, θέλω να μου βρείτε δουλειά, ξέρω εγώ, ή για ενδιαφέρον να βρω δουλειά». Και λέει: «Πάρα πολύ ωραία αυτός, έχω 50 θέσεις ανοιχτές», και πάει και σε κάνει ασάγκες 50. Και από την άλλη μεριά λες: «Για, θέλω ένα άτομο», πάρα πολύ ωραία, και πάει και παίρνει και τα 50 άτομα που έχει εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα και στα φέρνει. Εντάξει, δεν είναι τόσο ακραίο όσο το παρουσιάζω, ναι, αλλά αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι το φίλτρο και από τις δύο μεριές δεν είναι το κατάλληλο. Okay, ωραία. Νομίζω ότι. Sorry, ολοκλήρωσε. Όχι, αυτό. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω πάρει και που προσπαθώ να καταλάβω αν δεν είναι έτσι ή τέλος πάντων πώς πιστεύω εγώ ότι θα πρέπει να δουλεύει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα αύριο λέγαμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια εταιρεία που να κάνει αυτό το πράγμα, τι θα περίμενες μάλλον μια εταιρεία για να την προσλάβεις, για να τη χρησιμοποιήσεις, για να σου κάνει αυτή τη δουλειά, είτε ως candidate, υποψήφιος, είτε ως το πρώτο ερώτημα, νομίζω, σε αυτό είναι γιατί να βάλεις μια εταιρεία να το κάνει αυτό για σένα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Σωστό. Έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, γιατί προσλαμβάνεις κάποιον επειδή θέλεις άτομα να κάνεις grow, επειδή έχεις πάρει λεφτά από κάποια επενδυτική και πρέπει απλά να κάνεις grow και δεν θες να ασχοληθείς. Έχει πάρα πολύ σημασία. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι όλοι έχουν μια θέση στην αγορά, αλλά ο λόγος πίσω από το κάθε τι έχει σημασία. Σωστό. Γιατί ο λόγος που προσλαμβάνεις κάποιον να κάνει τη δουλειά, είτε είναι κάποιος υπάλληλος που είσαι εξαρτημένη σχέση εργασίας, είτε κάποιος εξωτερικός συνεργάτης, αντικατοπτρίζεται, ρε παιδί μου, εν τέλει και στο αποτέλεσμα της δουλειάς, δηλαδή, και στις προσδοκίες που έχεις από αυτό το άτομο. Και οπότε, αν είσαι πει σε κάποιον, ξέρεις τι, έλα μωρέ, ένα web developer θέλω που ζήτητε αυτό, για παράδειγμα. Εμένα μου ήρθε τώρα από κάποιο recruiting agency να ζητούσαν μια θέση, μια αγγελία, και έχει ορθογραφικά επάνω, για παράδειγμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Οπότε εκεί καταλαβαίνω εγώ ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα με προχειράδα, by default.
Οπότε πιστεύω σε σημαντικό βαθμό αυτό γίνεται επειδή εταιρείες. Λοιπόν, το hiring είναι ακριβό. Δηλαδή να προσλάβεις ένα άτομο σωστό. Γιατί το να προσλάβεις δεν είναι κάτι. Και εγώ μπορώ να πω αυτή τη στιγμή να προσλαμβάνουμε ένα προγραμματιστή τόσα ευρώ το μήνα. Ο πρώτος που έρθει το προσλαμβάνω. Αυτό είναι φθηνό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και καλή επιλογή. Δεν κάνεις... είναι φθηνό, είναι πιο ακριβό από το άλλο. Απλά δεν το καταλαβαίνεις. Φθηνό μέχρι αυτό το σημείο. Σωστά. Λοιπόν, ναι, δεν το έθεσα καλά. Οπότε όταν έρχεται η ώρα να προσλάβεις κάποιον για την εταιρεία σου, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και πρέπει να είναι ακριβό σαν απόφαση. Δηλαδή. Και τι εννοώ ακριβώς από άποψη χρόνου και κόπου. Δηλαδή πρέπει να τα βάλω κάτω, να δω τι άτομο θέλω, να έρθω σε επικοινωνία μαζί του, να δω τι ταιριάζει. Τα έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, έχει μεγάλη διαδικασία. Εσύ γιατί παίρνεις ένα recruiting agency και σε ποιο σημείο αυτό το παίρνεις? Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Και θα απαντήσω αυτό. Εγώ θα περίμενα, για παράδειγμα, ότι είμαι είτε μια μικρή εταιρεία η οποία δεν έχει τα χρήματα να πει ότι θα πάρω κάποιο άτομο να είναι πλήρως απασχόληση στην εταιρεία και να ασχολείται με το να βρει τα κατάλληλα άτομα. Mm-hmm. Έστω λοιπόν ότι εμείς, μια εταιρεία τέλος πάντων 3-4-5 ατόμων, δηλαδή μια εταιρεία που κατά κύριο λόγο είναι προγραμματιστές, μπορεί να έχει κάποιον πολιτή ή κάποιον που να κάνει το marketing, αλλά μια περιορισμένη εταιρεία. Δεν μπορείς να πεις ότι. Μάλλον μπορείς να το πεις, αλλά μπορεί να αποφασίσεις ότι δεν θέλω εγώ να πάρω συν ένα άτομο το οποίο να κάνει μόνο το hiring, γιατί χρειάζομαι να κάνω hiring μια φορά το χρόνο, δύο φορές το χρόνο, whatever. Κάτι μικρό. Άρα λοιπόν λες, ξέρεις τι, θα βρω μια εταιρεία η οποία θα μου προσφέρει την υπεραξία. Το ότι εκείνη τη στιγμή για έναν, δύο, τρεις μήνες που θέλω να προσλάβω ένα άτομο, θέλω να κάνει marketing πρακτικά στην. Να μου πει ότι ξέρεις τι, υπάρχουν 15 job boards που θα πας και θα αποστάρεις την αγγελία. Υπάρχουν αυτοί οι candidates που έχω ήδη εγώ από κάπου αλλού. Μπορείς να γράψεις με αυτόν τον τρόπο την αγγελία για να είναι λίγο πιο φιλική στον κόσμο. Γιατί αν την έχεις γράψει λίγο αυστηρά, οπότε έχω ψάξει junior developer, προσπάθησε να τη γράψει λίγο αλλιώς για να είναι πιο φιλική. Δηλαδή. Εγώ ένα τέτοιο πακέτο υπηρεσιών θα περίμενα από μια τέτοια εταιρεία, η οποία θα με βοηθούσε πρακτικά τι, να βρω γρηγορότερα το καλύτερο άτομο. Άμα είναι να μου πει ότι ξέρεις τι, να 50 τυχαίοι κάντες που βρήκα, οι οποίοι δεν λέω ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος από αυτούς μέσα εκεί ο καλός, αυτός που ψάχνω, αλλά μπορεί να μην είναι. Δηλαδή πρέπει κάπως να είναι στοχευμένο αυτό το πράγμα. 100% πρέπει να είναι στοχευμένο. Εμένα μου έχουν έρθει κατά καιρούς παλιά, γιατί νομίζω παλιά είχαν έρθει στο GitHub ότι ξέρεις είμαι open για τέτοια πράγματα anyway. Και θυμάμαι ότι μου είχε έρθει μια αγγελία και λέει ψάχνω κάποιον που είναι Ruby developer, κάτι τέτοιο. Που εγώ παίζει να έχω μια γραμμή Ruby στο GitHub, η οποία είναι κώδικας κάποιου άλλου και όχι δικός μου, δεν ξέρω Ruby. Παίζει αυτό πάρα πολύ. Κοίταξε, νομίζω ότι είναι η προχειρότητα επάνω σε όλο αυτό. Ότι θέλω να προσλάβω κάποιον. Okay, εγώ δεν ξέρω πώς να φέρω κόσμο, φέρνω ένα recruiting agency. Εμένα η μόνη περίπτωση που βλέπω ένα recruiting agency να δουλεύει σωστά και να έχει νόημα να το βάλεις να κάνει τη δουλειά είναι να είσαι μια εταιρεία η οποία, για παράδειγμα, αν εμείς αύριο ανοίξουμε μια αγγελία, θεωρώ θα πάρουμε κάποιες δεκάδες αιτήσεις. Αυτό. Εκεί θεωρώ τα είμαστε. Κάποιες λίγες δεκάδες αιτήσεις. Οπότε μπορούμε να κάτσουμε να βάλουμε και θεωρώ οποιοδήποτε θέλει να προσλάβει ένα άτομο πρέπει να μπορεί να κάτσει να βάλει τον κόπο να ξέρεις. Να αξιολογήσει αυτές τις αιτήσεις, να πει ξέρεις αυτή είναι η 10 καλύτερη, ας σου γνωρίσω με ένα call, μετά από αυτούς τους 5 να τους γνωρίσω από κοντά, στους 3 να στείλω ένα τεστ και να κρατήσω τον ένα. Πιστεύω αυτό, άμα θες να προσλάβει κάποιον, ποιον πρέπει να μπορείς να το κάνεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις και θες να προσλάβεις, κάτι είναι χάλια. Πραγματικά. Κάτι δεν είναι καλά γιατί αυτό το άτομο, έστω το προσλαμβάνεις. Μετά θα χρειαστεί χρόνο για να γίνει on board και το να πιστεύεις ότι αυτό το άτομο δεν θα χρειαστεί χρόνο να γίνει on board είναι λάθος. Σωστό. Having said that. Πρέπει να έχει και χρόνο λιγότερο για να μπορέσει να κάνει hire το καλύτερο άτομο για να του δώσει το χρόνο να γίνει on board. Οπότε, αν έχει το μυαλό σου να ολοκληρώνει ότι εσύ θα κάνει hire χωρίς να ξοδέψει χρόνο, αυτό είναι foul. Δεν το συζητώ καν. Και πρακτικά τι θες να κάνεις, λες ότι εγώ έχω να διαθέσω χι ώρες και θέλω αυτές όλους μου ο χρόνος και η ενέργειά μου να πάει στο να γράψω ένα job application, γιατί πρέπει να περιγράψω το τι θέλω. Να. Και μετά στο να μπορέσω να κάνω συνεντεύξεις με τα άτομα που θα τύχει να έρθουν σε μένα. Για να τους προσλάβω και να διαλέξω ποιους θέλω. Και δεν θέλω να φάω καθόλου από αυτόν τον χρόνο, γιατί θέλω να τον δώσω στους υποψηφίους πρακτικά όσο περισσότερο γίνεται, για να βρω ποια είναι τα up-to-date job boards, το να ποστάρω σε 50 LinkedIn groups ή δεν ξέρω και εγώ ποιο είναι το marketing πακέτο αυτό. Άρα θέλω, για παράδειγμα, άμα μου έρθουν μια πιο μεγάλη εταιρεία και μου έρθουν 200 αιτήσεις, θέλω να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να μου τις κάνει αυτές 50 ή 60 για να μπορέσω να δώσω πραγματικό χρόνο σε αυτές. Αλλά θέλω να ξέρω ότι αυτές οι 50-60 θα είναι αυτές που πρέπει να είναι. Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Πιστεύω ότι εκεί που έχει ρόλο αυτό είναι για να κάνει short list
αιτήσεις οι οποίες θα είναι πολλές. Δηλαδή, να μπορείς να πεις τι, με βάση τα τεχνικά specs που μου έχεις δώσει, αυτά είναι τα 10 καλύτερα fits. Ναι. Και τώρα εσύ κρίνε ποιος άνθρωπος από αυτούς είναι ο καταλληλότερος. Αλλά εσύ με τον recruiter πρέπει να μιλήσεις, υποθέτω, και να πεις, ξέρεις τι, θέλω ένα άτομο το οποίο θέλω να γράφει Python, θέλω να γράφει TypeScript. Για μένα έχει περισσότερο σημασία να ξέρει αυτό από το άλλο. Και να τόσο να καταλάβει τεχνικά και μαθηματικά και να κάνει στην ουσία τη βρωμοδουλειά. Γιατί βρωμοδουλειά είναι. Μα... Και τι είναι βρωμοδουλειά, είναι η δουλειά που έχει να κάνει με ανθρώπους, αλλά δεν είναι ανθρώπινη. Εκεί είναι που έρχεται ο recruiter. Και γιατί αυτός δεν μπορεί να κρίνει ποιος είναι καλύτερος για την εταιρεία σου. Αυτό το ξέρεις εσύ, για τη δικιά σου εταιρεία. Αυτό μπορεί να hard limit, μπορείς να το βάλεις. Ναι, αυτό, αλλά είναι τεχνικό αυτό. Δηλαδή, αλλά δεν μπορεί να σου πει ποιος ταιριάζει καλύτερα στην κουλτούρα της ομάδας και στα άτομα. Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι θέσεις ήταν λίγο πιο αυστηρές και σου λέγανε θέλω να έχεις πτυχίο ή master ή PhD, θέλω να έχεις 3 χρόνια εμπειρίας κλπ. Και τι κάνανε οι άλλοι. Βάζανε ένα φίλτρο και λέγανε έχει PhD, ναι, όχι, έχει 3 χρόνια, ναι, όχι, και το καθεξής, και κάνει το shortlist αυτό. Ναι. Okay, έχουμε πάει σε μια κατάσταση που ως κλάδος έχουμε την τύχη ή την ατυχία, δεν ξέρω τι, και επιλέγουμε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και είναι λίγο πιο. Τα κριτήρια δεν είναι τόσο απόλυτα, αλλά είναι λίγο πιο μεταβλητά, θα έλεγα, ανάλογα με τον καθένα. Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα πρώτο τεχνικό κόσκινο, ρε παιδί μου, αν θέλετε. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το κόσκινο μπορεί να το κάνει ένα recruiter, θεωρώ. Ναι, σαφώς. Δεν είναι τεχνικό και δεν θα κάτσει να σου πει. Κάνε μου 15 τεχνικές ερωτήσεις και αυτά, γιατί το έχω δει και αυτό και θα... ίσως πάμε και εκεί μετά, αλλά θα σου πει ότι ξέρεις τι, θέλω να καταλαβαίνεις αυτό, θέλω να έχεις λίγο εμπειρία, ας πούμε, για παράδειγμα σε leadership, ή δεν θέλω να έχεις εμπειρία σε leadership, θέλω να έχεις δει projects τα οποία είναι πιο μεγάλα, πιο μικρά. Δηλαδή υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο μπορεί να το καταλάβει, να έρθει και να σε συμβουλέψει. Ένας σύμβουλος είναι αυτός η εταιρεία. Πρέπει να έρθει και να σου πει τι θέλεις, πάρη μου, τι θες, καλό μου παιδί, θέλεις αυτό και αυτό και αυτό. Πολύ ωραία. Μήπως αυτό είναι λίγο υπερβολικό και πρέπει να το κάνεις και να κάνεις λίγο το άλλο, μήπως να γράψεις την αγγελία αυτό. Αφού φτιάξεις αυτό, μετά να πάρει και να βρει τους υποψηφίους που κάνουν fit σε αυτό. Γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνει ένας αλγόριθμος. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ απλό. Τουλάχιστον πιο δύσκολα μπορεί να το κάνει ένας αλγόριθμος ή σε πιο περιορισμένα κανάλια. Δηλαδή του στείλα στο LinkedIn, ξέρω εγώ, φέρε αυτούς οι οποίοι έχουν τη λέξη Python μέσα στο About ή κάποια σκύλης που δεν ξέρω τι. Γενικά είχα. Έχω πολύ κακή εμπειρία με τους recruiters που δεν ανήκουν. Μόνο ένα άτομο ξέρω το οποίο έχει βρει δουλειά μέσα από recruiting, ένας φοιτητής μας. Ξέρω και άλλους που έχουν βρει και δεν λέω ότι ειδικά για πιο junior δουλειές είναι πιο εύκολο γιατί είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Αλλά στις junior δουλειές συνήθως έχεις πιο πολλά άτομα που κάνουν απλά ναι. Και έχεις και πιο. Και τι παίζει με αυτές τις αγγελίες που ψάχνουν juniors με 3 χρόνια εμπειρία, ρε φίλε. Εντάξει. Στην άλλο θέμα, θα το κάνω να το πιάσω. Αλλά για παράδειγμα, θα σου πω άλλο παράδειγμα. Ενώ είχα πολύ αρνητική τέτοια και ειδικά στο LinkedIn προσπαθούσα να μην κάνω connect με recruiters οι οποίοι δεν ήταν σε κάποια εταιρεία και ήταν χήμα, ας πούμε. Είχαν μάλλον εταιρεία recruitment από πίσω. Λέω, το είχα αφήσει φλού τον τελευταίο χρόνο περίπου και γιατί είχα πάει στη λογική δικιά σου ότι ξέρεις, δεν κάνω filter καθόλου και δεν τρώω χρόνο στο LinkedIn. Ναι. Λοιπόν, και μου είχαν έρθει, ρε παιδί μου, κατά κυρίως μου έρχονται και μου λένε, α, ψάχνουμε αυτό και αυτό και αυτό, ενδιαφέρεσαι, δεν ενδιαφέρεσαι και το καθεξής. Και ένας από αυτούς μου είχε τύχει και μου λέει, έχουμε αυτή τη θέση, σε ενδιαφέρει, εξηγώ γιατί δεν με ενδιαφέρει, αλλά λέω, ας μείνουμε σε επαφή, άμα έχεις κάτι άλλο, μου ξαναμιλάς. Επιστρέφει μετά από κάνα μήνα, δύο, και μου λέει, έχω βρει αυτήν ακριβώς τη θέση που σου ταιριάζει. Να κάνεις call με το συνεργάτη μου τάδε και να το δείτε. Λέω εγώ, αφού έχουμε μιλήσει, του έχω εξηγήσει, ξέρεις, έχει γίνει όλο το grooming θεωρητικά. Δεν είναι να πεις ότι δεν κατάλαβα το LinkedIn. Ναι. Μπαίνω στο call και μου λέει, γεια μου, λέει, έχουμε μια φοβερή θέση. Και ζητάει, λέει, είναι junior προς mid και θέλει 1,5 χρόνο Python. Και εκείνη τη στιγμή προσπαθώ να σκεφτώ και λέω. Έχεις αφιερώσει. Ένα λεπτό να δεις τι κάνω. Δεν λέω ότι είμαι φοβερός ή ότι είμαι ο καλύτερος και αυτά, αλλά. Δεν είναι ρε φίλε τώρα junior προς mid, τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία εκεί. Ναι, δηλαδή. Ναι, δεν είναι. Δεν νομίζω ότι ξεκινάς και. Όχι, αυτό ενώ. Είναι και η συζήτηση πριν και φαντάζομαι ότι η προηγούμενη ήταν για leadership θέση σε μια ομάδα και απλά η τεχνολογία της ομάδας δεν ήταν κοντά στις δικές μου, δεν έψαχνα εκείνη την περίοδο, δεν με ενδιαφέρει καθόλου σπάνια εταιρεία η οποία μου είχαν προτείνει. Οπότε λέω, δεν με νοιάζει αυτό ρε παιδί μου. Γενικά ψάχνω κάτι πιο πολύ σε Python άμα θα με ενδιαφέρει κάτι. Οπότε παίζουμε γι' αυτό. Και γυρνάει και μου δίνει αυτή τη θέση μετά. Και λέω, πώς μπορώ να είμαι γενικός τώρα και να απαντήσω ότι είναι λάθος αυτό. Όχι, ναι, δεν χρειάζεται. Του λες, ξέρεις τι, όχι, δεν ταιριάζει καθόλου. Δεν είμαι junior προς mid Python. Ή δεν απαντάς καν. Είναι και αυτό. Εγώ δεν απαντάω σε αρκετούς. Δηλαδή, όχι, θα σου πω, όταν.
όταν κάποιος στέλνει και δεν έχει αφιερώσει καθόλου χρόνο για μένα, και το καταλαβαίνω, δεν αφιερώνω κι εγώ αντίστοιχα. Δεν... Ναι. Αυτό είναι. Είναι... Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι στο call πριν δω, έτσι βέβαια. Αλλά σου λέω ρε, ένα παράδειγμα και εκεί πέρα η αξιοπιστία μου σε τέτοια agencies έπεσε, ήταν στο μηδέν, έχει πέσει είναι... στο υπό του μηδέν. Είναι το ίδιο με εταιρείες, για παράδειγμα, που στέλνουν. Εγώ, για παράδειγμα, κάνω τους πάντες accept στο LinkedIn, στο έχω πει. Βαριέμαι, κάνω accept all. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιος θα είναι. Και όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο, μάλιστα. Και έρχονται συνέχεια από κάποιες κούφιες εταιρείες ότι είμαστε, κάνουμε business development ή marketing ή web development, άσχετα εντελώς, και είμαστε η τέλεια εταιρεία για σένα γιατί κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Μισό. Για να είσαι τέλεια εταιρεία για μένα, για να είναι καλή θέση για μένα, πρέπει να μου πεις γιατί έχει να κάνει αυτό με μένα. By default. Όπως και εγώ, άμα θέλω να σε πείσω να αγοράζω τα προϊόντα μου, θα έρθω να σου πω γιατί για σένα είναι καλά, όχι τι πιστεύω εγώ για μένα. Κατάλαβες, οπότε ναι. Αλλά αυτό ήταν κλασικό. Αυτός είχε μια λίστα με προγραμματιστές και ήρθε και σε ένα θέμα γιατί ήταν μια δουλειά development και ήσουν και εσύ προγραμματιστής. Θα μπορούσε να μην ψάχνει junior mid-pitcher και θα μπορούσε να ψάχνει, ξέρω εγώ, entry-level assembly για μικροπολογιστές. Το πιστεύω. Γιατί φαίνεται ότι ήταν. Ότι δεν είχε πέσει κόπος πάνω σε αυτό. Είδε το Python. Ή ότι είδε το Python, ξέρω εγώ. Ναι. Θα μπορούσε να είναι Python για scientific πράγματα. Ήταν για ETL τη θέση. Σαν να το ήξερα. Πει αυτό το σφίγμα που κάναμε το μικρόφωνο, ελπίζω να μην. Θα μάθουμε μετά. Αλλά είναι αυτό. Και μετά βλέπω και από την άλλη, γιατί για θέσει που έχουμε ανοίξει, μου έχει τύχει ρε παιδί μου και κάποιοι από τους υποψηφίους δεν έχουν έρθει από εσωτερικά, ας πούμε, κάνοντας apply μόνο τους, αλλά έχουν έρθει μέσα μια εταιρεία και σου προτείνει, ξέρω εγώ, έχουμε τη θέση ΑΒΓ. Και έχουμε τον Μπάρι, τον Αντώνη και ξέρω εγώ άλλους δύο ψηφίους οι οποίοι είναι για αυτή τη θέση. Και βλέπεις τη θέση, βλέπεις την υποψήφιο. Βλέπεις τη θέση, βλέπεις την υποψήφιο και λες τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Δεν ταιριάζουν. Και λες, okay, πάμε σε μια συνέντευξη. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Μπορεί αυτός να τον έχει δει αυτόν τον άνθρωπο, να τον έχει προετοιμάσει, να τον έχει ρωτήσει και να έχει καταλάβει ότι τελικά κάνει, ταιριάζει, αλλά έχει λάθος βιογραφικό ή αυτό που καταλαβαίνω εγώ από τη βιογραφικό ήταν λάθος. Και πας και μιλάς μαζί του και είναι ακριβώς αυτό που περίμενες. Το οποίο δεν έχει σχέση με τη θέση. Mm. Και ρωτάς γιατί, άμα να μπω στον κόπο και να φάω ώρες από engineers, οι οποίοι θεωρητικά είναι πιο ακριβές, και από την ομάδα μου να την κάνω defocus, γιατί εκείνη τη στιγμή η ομάδα δουλεύει να φτιάξει κάτι, και σταματάει αυτό το κάτι για να δει έναν υποψήφιο. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικός ο χρόνος. Δεν πρέπει να. Άμα πάρεις χίλιες αιτήσεις, δεν κάνεις χίλιες ώρες interview. Συμβαίνει σε σημαντικό βαθμό, ρε παιδί μου, αυτό επειδή. Τείνουν τα πάντα να αναλύονται σε αριθμούς ξερούς. Δηλαδή, ωραία, εγώ θέλω να προσλάβω ένα άτομο. Θέλω τους περισσότερους δυνατούς υποψηφίους. Ο recruiter. Πρέπει να έχω τους περισσότερους δυνατούς υποψηφίους για να πάρει από μένα και όχι από το αντίπαλο recruiting. Αν πει αυτό, δεν ξέρω αν μπορείς να πας πολλά ή αν υπογράφεις non-compete. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω δουλέψει μαζί τους. Πρέπει να βρω τους περισσότερους δυνατούς. Δεν θα καθίσω να δω αν ταιριάζουν, γιατί πρέπει να είμαι πρώτος αυτός με τον οποίο θα προσλάβουν. Ξέρεις, όταν γίνεται έτσι, είναι αυτό το οποίο είπες, είναι όπως είναι με τους μεσίτες, με τα σπίτια. Δηλαδή, και οι δύο το έχουμε ζήσει αυτό. Η κατάσταση είναι τραγική. Είναι απαράδεκτο. Δεν θέλω να τους μειώσω ή τίποτα, αλλά είναι τραγική. Είναι του στυλ. Μου έρχονται εμένα τώρα άσχετες αγγελίες ακόμα στο κινητό από το που ήμουν σε ένα σπίτι πέρυσι, ξέρω εγώ. Άσχετες. Είναι του στυλ, δεν χάνω τίποτα. Όντως, γιατί αυτός δεν χάνει τίποτα να στείλει σε σένα. Ναι, αλλά χάνει την αξιοπιστία του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ναι, αλλά όταν χτίζεται μια αγορά η οποία δεν βασίζεται στην αξιοπιστία, αυτό δυστυχώς αυτό δεν είναι θέμα. Γιατί δεν χτίζεται στην αξιοπιστία, γιατί σε σημαντικό βαθμό, όχι πάντα. Το λέμε προφανώς και υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν recruiters για το σωστό λόγο και προφανώς και υπάρχουν recruiters που κάνουν τη δουλειά του σωστά. Αλλά όταν σε σημαντικό βαθμό, ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς παίρνει recruiters επειδή είναι πρόχειρο και θέλει απλά αριθμούς, αυτό αρχίζει σιγά σιγά και χαρακτηρίζει την αγορά. Δηλαδή, σου λέω, πάντα βλέπω τόσες πολλές ομοιότητες. Θα στείλω 10 υποψηφίους, γιατί άμα τους στείλω εγώ και τύχει κάποιος από αυτούς να είναι καλός, επειδή τον έχω στείλει εγώ, θα πρέπει εγώ να πάρω την προμήθεια. Και ναι. Ναι, ναι. Είναι σαν το ίδιο πράγμα που πάει ο άλλος να νοικιάσει ένα σπίτι. Δηλαδή, τώρα αυτή την περίοδο δεν είναι ότι ψάχνω ενεργά, αλλά χαλαρά κοιτάω για σπίτι. Γι' αυτό κάνω τον παραλληλισμό τόσο πολύ. Okay. Και
βλέπεις τα σπίτια και έχουν μια κακή φωτογραφία. Δεν καταλαβαίνεις πώς είναι το σπίτι, ποια είναι η δομή του, τι κάνει. Είναι... Δεν σου δίνει την πληροφορία αυτή που θες εσύ. Άμα είναι εγώ να. Και από την άλλη, άμα πας και, και βλέπεις ένα σπίτι και λες το μεσητιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, μ' αρέσει αυτό και αυτό και αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό και αυτό, θα ήθελα ένα σπίτι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Όπως αντίστοιχα θα λες, θέλω ένα σπίτι με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και πάει ο άλλος και σου. Και δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, μου έχει τύχει οι μεσίτες να του λέω τι θέλω και να μην με ξαναπαίρνουν ένα τηλέφωνο μετά, ξέρω εγώ, και βλέπω ότι ανεβάζουν αγγελίες με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν είναι πιστεύω, δεν έχουν. Δηλαδή, ο άλλος περιμένει την αρπαχτή. Αυτό που... με στεναχωρούσε πάρα πολύ τα συνέβαινα. Θα σου δείξω μισή ώρα ένα σπίτι και θα τσιμπήσω την προμήθεια και αυτό είναι η αρπαχτή του τσαρπαχτή. Και κλείστο τώρα γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβει. Και το σπίτι 4 μετά είναι εκεί ακόμα. Θα σου πω πάντως σε σχέση με τους developers. Ας πούμε ότι το σπάμε σε δύο κομμάτια, οι juniors και οι seniors. Πιστεύω ότι αυτό θέλει λίγο διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, όταν πας να προσλάβεις... Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε μια αγορά στην οποία υπάρχει έλλειμμα εργατών κατά βάση. Δηλαδή, κυρίως οι εταιρείες ψάχνουν, δεν ψάχνουν οι προγραμματιστές. Κυρίως. Προφανώς και υπάρχουν προγραμματιστές οι οποίοι δυσκολεύονται για χύψη λόγους, χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι για τους ίδιους. Δεν είναι ότι υπάρχουν λεφτά παντού και είσαι προοριστικής. Αλλά είναι μια αγορά η οποία φαίνεται να λειτουργεί, ρε παιδί μου, καλύτερα στο πούμε από αρκετές άλλες. Ωραία. Ειδικά μας είσαι senior σε αυτή την αγορά, που τι σημαίνει senior, σημαίνει ότι είσαι κάποια χρόνια, έχεις κάποια εμπειρία, δεν είναι κάτι αριθμητικό συγκεκριμένο, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Έχεις κάποιες επαφές. Υποτίθεται ότι έχεις και παραπάνω επιλογές. Οπότε, αν είσαι recruiter ο οποίος πάει να βρει senior άτομα. Θα έπρεπε τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση να είσαι λίγο πιο πάλι, δεν μου ξαναχρησιμοποιήσει τη λέξη, πιο ανθρωποκεντρικός. Δηλαδή, ωραία, να αφιερώσω 10 λεπτά, 5 για τον κάθε υποψήφιο που θα εμφανιστεί στο LinkedIn να το κάνει αυτός. Τι μου έχει γράψει εδώ αυτός ο οποίος ζητάει senior. Ναι. Δηλαδή, είναι μια, και ειδικά ο senior είναι μια σοβαρή θέση στην οποία περιμένεις αυτός να πάρει ευθύνες. Αν δεν περιμένεις να πάρει ευθύνες, τι είναι. Γιατί. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ναι. Και στο junior, συγγνώμη. Δεν ξέρω, αυτό το οποίο έχω δει να λειτουργεί λίγο καλύτερα είναι αυτά ξέρεις, που είναι σαν bootcamps που σε προετοιμάζουν, ναι. Που τα έχουν ξαναπεί αυτά. Γιατί αυτά πες, μιλάνε με την εταιρεία, λέει η εταιρεία ξέρεις τι, πάρε μου βρες άτομα τα οποία δεν ξέρουν τίποτα και θέλουν να μάθουν, εγώ θέλω αυτά. Μάθε τούστα. Εκεί αναγκαστικά είναι και λίγο πιο στενή η συνεργασία. Φαντάζομαι κιόλας, δεν έχω συμμετάσχει σε αυτά. Είχαμε κάνει κάτι μαθήματα. Ναι, έχουμε κάνει κάτι μαθήματα, αλλά δεν έχω συμμετάσχει σαν. Δηλαδή, εμένα μου παραπάρει καν αυτά. Τώρα, πόσο κάναμε το σπασμένο τηλέφωνο και από την εταιρεία σε μένα έφτασε, αλλά τ' δεν ξέρω. Ελπίζω όχι. Ναι, πιστεύω και εγώ ότι αυτό είναι ένας καλύτερος τρόπος, γιατί πρακτικά δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος όταν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία, είναι πολύ δύσκολο να αποδείξεις ότι είσαι καλύτερος από τον Ιταλό σου. Ναι. Δηλαδή, όπως έχουμε ξαναπεί, ένας junior developer είναι πιο εύκολο να βρει μια δουλειά επειδή τέριαξε καλύτερα μια ομάδα παρά επειδή είναι πιο έξυπνος ή πιο. Είναι δύσκολο. Και δεν περιμένεις προφανώς ο άλλος να είναι junior με 10 χρόνια εμπειρία, ούτε με 5 χρόνια εμπειρία, ούτε να έχει ένα GitHub profile με 15 open source projects. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Άσχετο που κάποιοι το ψάχνουν αυτό, αλλά αυτοί δεν ξέρω πού τους βρίσκουν, τους συνάδελφους. Τα έχουμε πει λίγο, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Αλλά ειδικά στο junior, όταν τους δίνεις αυτό το bootcamp, πρακτικά τους δίνεις μια ευκαιρία να έχουν 3 ή 6 μήνες, δεν ξέρω πόσο είναι εργασιακής εμπειρίας πρακτικά. Γιατί πάνε, δουλεύουν σε ένα project, αυτό το project έχει μια δομή, θα μάθουν πράγματα, θα κάνουν λάθη, θα τα διορθώσουν. Δηλαδή έχει έναν κύκλο αυτό το πράγμα, το οποίο θεωρώ ότι βοηθάει πάρα πολύ στο αυτός που είναι όντως καλύτερος να βρει τη θέση που θέλει. Βέβαια συνήθως αυτά, επειδή είναι αρκετά ακριβά, τα χρηματοδοτούν εταιρείες που είναι πολύ πιο μεγάλες. Ναι, οπότε... αλλά ξέρεις τι, και πάμε ένα βήμα πίσω λίγο, ότι ίσως αυτές είναι εταιρείες που έχουν περισσότερο ανάγκη από recruiters. Σωστό, ναι. Και θέλω πολύ να μιλήσω με κάποιον. Η αλήθεια είναι δεν έχω. Ίσως ξέρω κάποιον που στην εταιρεία του έχουν πάρει recruiter για να τους βρίσκει κόσμο. Ξέρουμε δηλαδή, νομίζω. Έχουμε ένα ομαδικό chat μαζί τους, νομίζω. Α, οκ, δεν το ξέρω. Ότι ίσως θα τους ρωτήσουμε. Και γενέθλια ένα σήμερα παρεπτόντως. Τώρα το κάνεις πολύ εύκολο. Έλα, μωρέ. Να τον πάρω τηλέφωνο μετά. Ναι, να τον πάρουμε βιντεοκλήση. Ίσως αυτοί έχουν recruiter. Γιατί το λέω, γιατί είναι μεγάλη εταιρεία. Ναι. Και ξέρω ότι τρέχουν, το ξέρουμε και οι δύο, οπότε πιθανόν. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά να είμαι ειλικρινής, δεν το καταλαβαίνω. Σε μια μικρομεσαία εταιρεία. Εγώ το καταλαβαίνω, γιατί μπορεί να θες να βρεις κάποιο πιο πολύ ειδικό άτομο.
είναι θέλω να βρω έναν προγραμματιστή ο οποίος να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία που δεν υπάρχει και είναι ξέρω εγώ 10 στην Ελλάδα αυτή και θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να τον βρω αυτόν. Ενώ κάποιος μπορεί να έχει έτοιμο το δίκτυο και να μου βρει αυτούς τους 10. Όχι να μου φέρει άλλους 100 που είναι 90 θα είναι μούφα. Έτσι. Να. Και πάμε πάλι στο προηγούμενο. Μπορώ να θέλω κάτι πολύ δικό λοιπόν. Μπορεί να θέλω αυτή τη στιγμή να έχω η ομάδα μου να μην προλαβαίνει να εξυπηρετήσει τις θέσεις που έχω ανοιχτές. Ναι. Κοίταξε, αυτό όμως είναι πρόβλημα. Είναι αυτό το οποίο είπα πριν. Γιατί αν δεν μπορείς να εξυπηρετήσεις θέσεις, πώς θα μπορείς να εξυπηρετήσεις αυτόν τον οποίο θα προσλάβεις. Γιατί αυτό θα θελήσει χρόνο. Ναι, αλλά σημαντικό θα θελήσει χρόνο από τους μηχανικούς της ομάδας που θα μπει. Δεν θα θελήσει χρόνο από το HR. Μπορεί το HR μου να μην έχω προλάβει να μεγαλώσω. Θα μου πεις μεγάλο το HR σου. Okay, αλλά μπορεί για παράδειγμα το HR μου να έχει 1-2 άτομα. Okay. Και να έχω, ξέρω εγώ, 10 θέσεις ανοιχτές. Γιατί ξαφνικά μεγαλώνω. Μωρέ, εντάξει, έχεις 10 θέσεις ανοιχτές. Άρα μεγάλο το HR σου. Δεν είναι ότι έχει μία θέση τώρα σποραδική και δεν τώρα να βάλει τον άλλον. Δηλαδή... Μπορεί όμως να θέλει βοήθεια με το HR, το sourcing είναι απλό. Ωραία, το δέχομαι, το δέχομαι. Και δεν θες να μεγαλώσει το HR τελείως. Δεν θες να μεγαλώσει. Δεν προλαβαίνει, δεν μπορεί. Δεν θες, δεν χρειάζεται. Δεκτό. Είναι, okay. Είναι μια υπηρεσία η οποία είναι. Πώς για παράδειγμα θες. Είπα δεν το καταλαβαίνω, όχι γενικά. Για πιο μικρές. Ωραία, είμαστε μια εταιρεία 20 ατόμων. Mm-hmm. 30. Τι... Εκεί δεν καταλαβαίνω τον recruiter. Θεωρώ ότι εκεί πέρα. Στο e-food καταλαβαίνω το recruiter. Θεωρώ ότι ο recruiter έχει πάρα πολύ το ρόλο του consultant. Πώς, για παράδειγμα, δεν μπορείς να αφιερώσεις τον χρόνο να μάθεις μια τεχνολογία για να την εισάγεις μέσα στην πλατφόρμα σου και θα πάρεις κάποιον consultant να σε κάνει λίγο speed up σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, θεωρώ και ο recruiter ότι ξέρεις τι, θέλω αυτή τη στιγμή ένα boost για χύψη λόγους. Δεν έχει σημασία γιατί θέλω κάτι πιο ειδικό, κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν έχω ξανακάνει recruit πριν. Μπορεί, για παράδειγμα, να ήμουν μια εταιρεία που τώρα πάει σε machine learning και AI και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και δεν ξέρω πού θα προδείξω ανθρώπους, δεν το έχω ξανακάνει. Οπότε θέλω για τους πρώτους 2-3 να με βοηθήσει κάποιος άλλος. Θέλω να βρείτε μια βοήθεια, δεν είναι κακό αυτό. Θέλω να αλλάξω τη δομή της εταιρείας μου και να είναι περισσότερο άτομα διαφορετικού προφίλ από αυτό που είναι τώρα. Και δεν ξέρω πού να βρω αυτά τα άτομα. Και θέλω λίγο βοήθεια στο πού να ψάξω, πώς να γράψω την αγγελία μου. Είναι το κλασικό. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, ας πούμε, σαν κλάδος είναι το ότι δεν έχουμε παρόμοιο αριθμό ανδρών και γυναικών μέσα σε μια εταιρεία. Πώς μπορώ εγώ, για παράδειγμα, άμα οι πρώτοι μου 40 είναι άντρες, ή ξέρω εγώ είναι 35 από τους 40 άντρες, μάλλον άμα συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο και οι επόμενοι 20 θα είναι, ξέρω εγώ, 18 και 2, όσο βγαίνει το νούμερο. Ναι. Μπορώ κοίτα, να... είναι μεγάλο θέμα αυτό. Θα το πιάσουμε κάποια στιγμή από μόνο του, αλλά ναι. Εκεί πέρα θα μπορούσε να με βοηθήσει μια εταιρεία. Θα έρθει και θα μου πει ότι ξέρεις τι, να τρία λάθη που κάνεις, Αντώνη, ή τρία πράγματα που θα μπορούσε να βελτιώσει, να κάνεις διαφορετικά για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να σου δίνει να το βλέπεις σε επίπεδο consultancy, ναι, όχι. Μα έτσι το βλέπω. Αλλιώς τι να μου κάνει, να πάει στο LinkedIn να κάνει ένα search, να μου φέρει αυτό 50 υποψηφίους και να μου τους βάλει. Ναι, να δω το οποίο γίνεται. Δυστυχώς, είναι αυτό που λέγαμε. Ναι, με αυτό. Εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο λες. Δηλαδή πρέπει να, το πακέτο υπηρεσιών πρέπει να είναι κάτι που να δίνει αξία. Το έχουμε ξαναπεί αυτό πάρα πολύ για το software. Όλες οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να δίνουν αξία. Σου λέω. Το ερώτημα πάντα πηγαίνει πίσω. Γιατί αυτό το οποίο είπες για παράδειγμα είναι μια πολύ legit περίπτωση. Ότι, okay, κοίταξε να δεις, έχω μια εταιρεία η οποία έχει άτομα το οποίο είναι σε αυτό το προφίλ. Και αυτό εγώ θέλω να το κάνω diversify το προφίλ. Γιατί γενικά, όντως, το να έχεις διαφορετικές προσωπικότητες από όλες τις απόψεις και κερδισμένοι βγαίνουν όταν έχει την ώρα να συγκεράσουμε πράγματα. Οπότε χρειάζομαι όντως κάποιον consultant εκεί που. Πιθανόν να έχει και έναν εκτελεστικό ρόλο, να έχει ένα δίκτυο, αλλά η προσέγγιση πρέπει να είναι σωστή από την αρχή. Πρέπει να με βοηθήσει να το πιάσουμε από την αρχή. Ωραία, τι θες να πετύχεις. Θέλω να προσλάβω ένα άτομο έτσι. Ή όχι έτσι. Σωστό. Ή όχι έτσι. Ωραία. Πες μου, εσύ που ξέρεις, γιατί πρέπει να ξέρεις. Και πρέπει να μου πεις γιατί ξέρεις επίσης. Είναι αυτό, είναι. Αυτό το παράδειγμα με τα μαθητικά γραφεία θα το χτυπάω συνέχεια. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, συγγνώμη, να πω το λίγο ότι το πρόβλημά μου είναι αυτή τη στιγμή ότι, ωραία, έστω ότι θέλω αύριο εγώ να βρω έναν προγραμματιστή με ένα χι προφίλ. You name it. Δεν έχει σημασία. Δεν ξέρω σε ποια είναι καλύτερη recruiting. Δεν ξέρω, δεν θέλω να πω σε. Όχι. Δεν, και τι εννοώ, δεν το λέω για να τις δισάρω, να τις απαξιώσω, καμία των περιπτώσεων. Δεν μπορώ να καταλάβω μία με την άλλη που διαφοροποιούνται. Φαντάζομαι ότι όταν βγεις στην αγορά και ζητήσεις τη βοήθεια κάποιον, θα πρέπει να σου το δείξουν γιατί ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα, άμα συζητήσουμε μεταξύ μας κάποιες εταιρείες, κάποιες software houses, ξέρουμε χοντρά-χοντρά
ποια είναι η διαφορά τους. Και προσπαθούν κιόλας και αυτά τα software houses να το κάνουν ξεκάθαρο για τους πελάτες τους, γιατί αυτό το κάνει ξεκάθαρο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι εταιρείες recruiting είναι πιθανοί δικοί μας πελάτες. Και εγώ δεν έχω καταλάβει τη διαφοροποίηση της καθεμίας. Ξέρω εκ των έσω κάποια άτομα τα οποία κάνουν και τη δουλειά του recruiter και γιατί αυτός ίσως ξέρει 2-3 πράγματα παραπάνω. Αλλά βλέποντας και όντας έρθει σε επαφή σε ένα βαθμό κάποιες εταιρείες, είναι. Τι θα περίμενα να δω. Θα περίμενα να δω, επειδή μου ίσως μια εταιρεία που έλεξε τι, εμείς είμαστε. Κάνουμε recruiting στον τομέα του banking, ίσως. Το οποίο όντως χρειάζεται άτομα συγκεκριμένο προφίλ, τα οποία έχουν συγκεκριμένη εμπειρία. Μου λείπει αυτή η εικόνα. Ίσως εγώ να μην την έχω. Γι' αυτό δεν το λέω απαξιώντας αυτές τις εταιρείες, καμία των περιπτώσεων, γιατί δεν τις ξέρω, η αλήθεια είναι. Και δεν τις ξέρω γιατί δεν με έχει ενδιαφέρει. Δεν ήταν ποτέ το ενδιαφέροντος να τις βρω, γιατί δεν χρειάστηκα ποτέ αυτές τις υπηρεσίες. Ξεκάθαρα, δεν είναι θέμα απαξίωσης, είναι θέμα άγνοιας. Μου λείπει αυτό. Δεν ξέρω. Να σου πω την αλήθεια. Σήμερα θα πω, έστω λοιπόν ότι εγώ θέλω να προσλάβω ένα άτομο για κάτι το οποίο έχει να κάνει με banking και finance. Θα κάτσω όταν υπάρχει recruiting εταιρεία γι' αυτό, όντως. Θα την ψάξω. Yeah. Γιατί αυτό. Γιατί εκείνη που ξέρει ότι αυτό έχει την αυθεντία να σε βοηθήσει να βρει το κατάλληλο άτομο. Γιατί προφανώς δεν είναι ότι θέλω κάποιον που δεν βρίσκει Python developers. Client. Ναι. Μακρηγόρησα. Όχι, δεν είναι μακρηγόρηση. Και σου λέω, με απασχολούσε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο στο πίσω μέρος του μυαλού μου δούλευε και ξαφνικά μετά από τον τελευταίο καιρό που είχα κάποιες στιγμές που έλεγα δεν γίνεται. Είναι απίστευτο. Ξέρεις. Okay. Αν σου έλεγα παρά τα όλα, ναι. Έχεις φράγκα στην άκρη, όσα θες για κάποια χρόνια, και θέλω να ξεκινήσεις να κάνεις μια recruiting εταιρεία. Πού πιστεύεις ότι θα ήσουν καλός? Ενώ δηλαδή, ωραία. Όχι, έστω ότι σου βάζω το πιστόλι στον πρόταφο και σου λέω, ξέρεις, Αντώνη, πρέπει να το κάνεις αυτό το πράγμα. Κοίτα. Κάντε όπως θες, αλλά. Προσπαθώ να σε βάλω στη θέση του recruiter αυτή τη στιγμή και να σου πω, Αντώνη, αν πρέπει να κάνεις recruiting, τι είδους recruiting πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις καλά, και αν υπάρχει αυτό. Κοίτα, νομίζω ότι δεν μπορώ. Είναι η πρώτη απάντηση. Αλλά αυτό που θα προσπαθούσα να κάνω είναι να πάω να δω τις επαφές που έχω, για παράδειγμα, στην κοινότητα από τα Docker meetups που κάνουμε, από άλλα meetups που πηγαίναμε κατά καιρούς και ούτω καθεξής. Δηλαδή, να δω, ρε παιδί μου, έχω έναν κύκλο 100-200 άτομα που τους ξέρω, δηλαδή μπορώ να πω ένα γεια στον δρόμο, και είναι και άλλα 300 άτομα τα οποία μπορεί, άμα τους δώσω ένα συνέδριο και κάνω το connection, να μιλήσω και να πω δύο κουβέντες. Άρα λοιπόν θα προσπαθούσα να βρω αυτούς και να τους πω, παιδιά, κάνω αυτή τη δουλειά τώρα. Παιδί, ασχολείστε, να καταλάβω τι κάνουν και αυτά, και να μπορώ να έχω ένα πορτοφόλιο και να πω ότι ξέρεις τι, έχω τον Μπάρι ο οποίος κάνει 1-2-3. Έχω τον Αντώνιο που κάνει 4-5-6. Και να προσπαθήσω να στήσω αυτό το πράγμα, ώστε μετά να έρθει κάποιος και να μου πει ότι ξέρεις τι, έχω αυτά. Και να του πω, sorry, δεν έχω κάποιον. Ή έχω κάποιον και είναι αυτή. Και μετά να πάω σε αυτούς και να του πω, παιδιά, ενδιαφέρεστε για αλλαγή δουλειά ή όχι. Έχω μια εταιρεία που κάνει 1-2-3. Ναι. Και μάλιστα θα. Και όλο αυτό το κρύψιμο με ενοχλεί λίγο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται τώρα. Φαντάζομαι έχει να κάνει με το ότι ποιος θα πάρει την προμήθεια και λίγο. Ναι, μωρέ, είναι για το ότι ο άλλος, άμα ξέρει ποια είναι η εταιρεία, θα πάει να μιλήσει στην εταιρεία κατευθείαν, αλλά. Τι νόημα, δηλαδή, άμα πάω εγώ και του πω, ξέρεις τι πάρει, ψάχνει η εταιρεία, που ξέρω εγώ ψάχνει το. Είναι, να σου πω κάτι, είναι και ο τρόπος με τον οποίο το στείνεις. Είναι αντίστοιχο με τα μυστικά, μωρέ, ξέρεις που υπογράφεις αυτά τα χαρτιά του και τώρα. Μα είναι ιδιαίτερο. Να σου πω κάτι, όταν έψανα ένα σπίτι, είχα γνωρίσει. Καλό ήταν, μωρέ, είχα γνωρίσει ένα μεσίδι τέλος πάντων, ο οποίος. Δεν έκατσε τελικά να. Είχαμε ένα περίεργο back and forth, ρε παιδί μου, με κάποια σπίτια, anyway. Και ο οποίος δεν μου δίνει ποτέ να υπογράψω κάτι, γιατί μου λέει: ξέρεις, ρε φίλε, πραγματικά μου λέει: εγώ θέλω να σου δείξω ένα σπίτι, αυτή είναι η αμοιβή μου, αυτά τα πάρω από την άλλη. Τι να σου πω, άμα θες να μπει στη διαδικασία, μου λέει να με κλέψει. Okay. Αυτό μπορούσε να το κάνει αυτό, βέβαια, υποθέτω. Και... Δεν είναι θέμα μπορούσε. Εσύ, εγώ δεν θα κάνω. Εγώ το εκτίμησα. Έχω ένα budget, ξέρω εγώ, τόσα λεφτά το μήνα. Ωραία, άρα πρακτικά από μένα αυτό θα πάρει μέχρι τόσα. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα να πάω να του πω πάρε τόσα και βρες με ένα σπίτι. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό μου. Δεν είναι το να βρω εγώ το σπίτι για να γλιτώσω το ένα νίκη. Εντάξει, βέβαια το θέμα είναι, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί γενικά ο κόσμος. Επίσης, εγώ για παράδειγμα σκέφτομαι ότι ίσως αν μπορούσα να κάνω, αν βάζω το πιστόλι στον κρόταφο. Και έπρεπε να κάνω για παράδειγμα recruiting. Αναγκαστικά. Εκεί ίσως θα μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά, θα ήταν, ξέρεις τι, αν θέλεις κάποιον να διαχειριστεί και να αυτοματοποιήσει τα συστήματά σου,
Αυτό το οποίο πει μέσα από τον Docker Meetup και μέσα από. Δηλαδή θα περιοριζόμουν σε ένα χώρο. Δηλαδή, αν κάποιο ερχόταν να μου πει ψάχνω κάποιον ο οποίο γράφει Ruby on Rails, θα του λέω ξέρεις τι, δεν είμαι εγώ γι' αυτό. Ναι. Ή ψάχνω κάποιον για το να ξέρεις τι, κάνω μια εταιρεία στον τομέα της υγείας και ψάχνω ένα προγραμματιστή. Μάλλον δεν είμαι εγώ αυτό. Ναι, σωστό. Σωστό. Δηλαδή, κάπως θα έπρεπε να είμαι recruiting για κάτι. Δεν θα έπρεπε να είμαι ένα LinkedIn search. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, γιατί ο άλλος. Αυτό είναι για μένα. Δηλαδή, πρέπει να ξέρω γιατί πάω σε αυτόν. Τι παραπάνω έχει η αγγελία η δικιά σου σπιτόγατο από του τέτοιου σου σπιτόγατο, τη χρήση ευκαιρία, δεν έχει σημασία που. Δηλαδή, γιατί να μην ανεβάσω εγώ την αγγελία μόνος μου και να την ανεβάσω μέσα από ένα μυστικό γραφείο. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι τόσο εύκολες αυτές τις δουλειές, παίρνουν τόσα λεφτά που δεν του νοιάζει. Μάλλον μπορούν να γίνουν σχετικά αυτόματες. Αυτό είναι που εγώ βλέπω. Δεν μπορούν να γίνουν αυτόματες. Αυτόματες γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο, βάζεις μια workable, βάζεις και ένα πολύ ωραίο search μπροστά. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το recruiting όμως. Ναι, αλλά δεν το κάνει σωστά ο κόσμος το recruiting. Δηλαδή ξεκινάει για τους λάθος λόγους το recruiting. Ξεκινάει το recruiting γιατί εγώ δεν θέλω να ξοδέψω χρόνο. Μην ξοδέψεις στο να τους βρεις. Ναι. Ξοδέψεις το μετά. Συμφωνώ σε αυτό. Είναι μια υπηρεσία. Θέλουμε να γλιτώσουμε χρόνο. Ναι, απλά το ερώτημα είναι το χρόνο που θέλεις να γλιτώσεις είναι σημαντικός. Όχι, δεν είναι, εννοώ, δεν είπα, είναι ένα απλό. Α, οκ. Okay, θα βάλω το recruiter να το κάνει για μένα. Χωρίς. Ναι. Δηλαδή, αυτό θες να προσλάβεις κάποιον. Αυτό είναι σημαντικό. Πρέπει να βάλεις κόπο από την αρχή, αλλά είναι, τι θέλω να πω, προφανώς, χίλια δύο πράγματα κάνουμε για να γλιτώσουμε χρόνο. Το θέμα είναι αν έχεις τη λογική, δεν θέλω να ασχοληθώ, ή αν πεις, ξέρεις τι, ρε φίλε, εγώ τόσο μπορώ να ασχοληθώ, mm-hmm. πρέπει να ασχοληθώ, χρειάζομαι βοήθεια, είναι άλλη προσέγγιση, παιδί μου. Ναι, το ένα είναι άμα βαριέσαι και το άλλο άμα δεν προλαβαίνεις. Ναι. Το ένα είναι πώς αντιμετωπίζεις, δηλαδή παίρνεις έναν άνθρωπο στην εταιρεία σου, τον οποίο ιδανικά δεν θες να φύγει, γιατί άμα φύγει γρήγορα είναι ακριβό αυτό. Είναι σημαντικό. Δεν πας να πάρεις μια καρέκλα, ξέρω εγώ, που κάνει 20 ευρώ και άμα σπάσει, πας και παίρνεις άλλη. Μα εκεί νομίζω ότι είναι και υπεραξία. Δηλαδή, άμα δεν θέλεις να αυτοματοποιηθεί η δουλειά σου, πρέπει αυτή η δουλειά σου να δίνει υπεραξία. Να. Δηλαδή, όσο είναι σε ένα LinkedIn search, μπορεί να βρεθεί μια πλατφόρμα που να κάνει 15 LinkedIn search μαζί και να είναι καλύτερη από σένα. Πρέπει να. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Δεν πρέπει, ας πούμε, ο recruiter να. Εγώ, ας πούμε, μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση όταν είχα κάνει apply σε μια δουλειά πριν από 7-8 χρόνια, πολύ παλιά τέλος πάντων, την οποία τελικά δεν πήρα ποτέ, στο Spotify. Ναι. Όταν με είχε προσεγγίσει ο recruiter, είχα κάνει νομίζω εγώ ή με είχε προσεγγίσει, δεν θυμάμαι πώς είχε ξεκινήσει, αλλά τελικά μιλούσα με έναν συγκεκριμένο recruiter από το Spotify, δεν ήταν εξωτερικός αυτός. Mm. Και ο τύπος με έπαιρνε τηλέφωνο πριν από το interview που είχα και μου έλεγε: Αντώνη, θα κάνεις αυτά τα πράγματα, θα είναι έτσι, θα είναι αλλιώς, θα πρόσεξε αυτό, μην κάνεις εκείνο, θα σ' αρέσει. Υπάρχει. Δηλαδή, προσπαθούσε συνεχώς, αισθανόμουν ότι ήταν ο φίλος μου, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να καταφέρω εγώ να πάρω αυτή τη δουλειά και να δείξω. Μάλλον, όχι να την πάρω επειδή είμαι φίλος του ή επειδή να με προετοιμάσει και να με φτιάξει να πω ακριβώς αυτό που πρέπει να πω, αλλά να δείξω τον καλύτερο αυτό που μπορούσα να δείξω, ώστε αν όντως είμαι καλό fit. Να μην χαθώ επειδή κόμπλαρα στη συνέντευξη, επειδή δεν είχα εμπειρία ή οτιδήποτε άλλο. Σωστό, μ' αρέσει. Δηλαδή ήταν φανταστικό αυτό. Και άμα είχα έναν άνθρωπο ο οποίος θα μου κάνει το ίδιο πράγμα και θα μου λέει: Ξέρεις τι, πάμε να βρούμε την επόμενη σου δουλειά και θα σε βοηθήσω εγώ και θα σου πω τι πρέπει να μάθεις και θα σου πω γιατί οι εταιρείες μπορεί να σε απορρίπτουν ή όχι. Και... Δηλαδή να τον νιώσω σαν σύμμαχο, θα του έλεγα: Ξέρεις τι, οκ, okay, δεν θα κάνω απλά σε καμία δουλειά άμα δεν μου την πει εσύ. Ξέρεις, πάρε εσύ όλη τη διαχείριση του. Του εγώ μου, ρε παιδί μου, όσον αφορά το job searching. Δηλαδή δεν έχω δει καμία υπηρεσία από καμία από τις δύο πλευρές για αυτό το πράγμα. Το κάνουμε εταιρεία. Όχι. δεν είμαι καλός αυτό, ούτε μου αρέσει. Ξέρω, βρε, πλάκα. Και το χειρότερο μου είναι το κλασικό. Α, Αντώνη, ξέρεις, κάνα τέτοιο. Ξέρω ανθρώπους, αλλά δεν είμαι recruiter για να πάω να τους πω ψάχνεις δουλειά. Άμα ξέρω ότι κάποιος ψάχνει δουλειά. Ναι, αυτό είναι και το άλλο, συγγνώμη, επειδή εμένα μου έτυχε, ξέρω εγώ. Ένας recruiter να μου πει: ρε, εσύ πάρει όπου μπορείς να το προ. Τι να προωθήσω, η δουλειά σου είναι. Ναι, δεν ξέρω. Πραγματικά. Είναι σαν να πω: ξέρεις, όποιον ξέρει μπορεί να μου γράψει λίγο κώδικα έτσι εδώ τώρα γιατί δεν προλαβαίνω. Γράψει λίγο κώδικα. Ότι τι. Ναι, δεν ξέρω. Anyway, νομίζω ότι πάσχει ο τομέας. Και νομίζω ότι πάσχει όχι επειδή το λέω, αλλά αν βγει στη γύρα και ρωτήσει, παιδί μου, ωραία, 10 τυχαίους developers, ποια είναι η γνώμη σου για τους recruiters. Δεν νομίζω ότι θα ακούσει καλά λόγια. Και το λέω με όλη την καλή διάθεση. Αυτό το πράγμα. Όχι, σοβαρά. Όλοι. Σοβαρά, ναι.
Εντάξει, ξέρω ότι ακούγεται κάπως αυτό, αλλά έχει σημασία. Όπως επίσης, νομίζω ότι άμα εγώ για παράδειγμα, άμα βγεις στη γύρα και πεις, OK, ποια είναι η γνώμη σου για τον Μπάρι και τον Αντώνη, εγώ θα ήθελα να το ξέρω άμα αυτό το πράγμα γενικά έχει αρνητικό πρόσημο. Πού ξέρεις ότι δεν έχει αρνητικό πρόσημο? Πιθανόν, όχι, είπα όμως ότι θέλω να το ξέρω, άμα είναι. Ναι. Αλλά ναι, πιστεύω δεν ξέρω. Γενικά δεν πιστεύω ότι οι developers έχουν καλή γνώμη για τους recruiters. Ναι. Μπορεί να είναι δικό μας θέμα, να βάλω και εμένα μέσα αυτό, παρόλο που δεν έχω έρθει σε επαφή με recruiters σοβαρά, αλλά... δεν έχω έρθει σοβαρά. Αλλά δεν νομίζω. Και... όπως επίσης δεν ξέρω και οι εταιρείες τι γνώμη έχουν για τους recruiters. Αν το κάνω επειδή ήθιστε... Ναι. Ή αν σου πούνε, ναι, ξέρεις τι, ο Αντώνης που τον πήρα για recruiter, πω, μέσωσε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ να σκεφτώ, νομίζω ότι έχω ακούσει ένα-δύο παραδείγματα. Ναι, αλλά παίζει να έχω άγνοια. Αλήθεια δεν το λέω επικριτικά αυτό το πράγμα. Γιατί ναι, δεν είναι ότι έχουμε πιάσει και κουβέντες γενικά γι' αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αυτό σίγουρα χειρότερο δεν είναι ούτε για τους developers, ούτε για τις εταιρείες. Είναι χειρότερο για τους recruiters που κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ναι, είναι πραγματικά τους χαλάει το μαγαζί που λένε. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, απλά αισθάνομαι. Ναι, εννοείται. Λόγω του ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση σε προγραμματιστές, ότι πολλοί έχουν γυρίσει προς τα εκεί και άρα πολλοί δεν κάνουν καλή δουλειά. Γιατί αναγκαστικά όπου υπάρχει πολύ τώρα. Πράγμα. Ναι, και του κάνει κακό. Anyway. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Αυτά που λες. Εγώ έχω. Κοίταξε, θα ήθελα να το συνεχίσουμε πολύ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχω ένα call. Όχι, έχει ένα call. Είμαστε καλή ώρα. Είμαστε καλά για αρχή. Τέλεια. Λοιπόν, ρε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος εγώ που το που ξαναξεκινήσαμε. Right on time θα έλεγα, γιατί και εγώ έχω έρθει, ρε παιδί μου, φορτωμένος από όλο αυτό το διάστημα. Πρέπει να γίνει τώρα. Ναι. Δεύτερη σεζόν δεν κάναμε όλα όσα θέλαμε, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ωραία. Ναι. Βασικά θα είναι 100%. Δηλαδή, θα περάσουμε σίγουρα. Ναι, 100%. Θα έρθουν άτομα τα οποία θέλουμε να έρθουν καιρό. Εντάξει, θα συζητήσουμε 1200 θέματα που πάντα έχουμε να συζητάμε. Και... σε σύντομο χρονικό διάστημα, ναι, όπως πάντα. Επίσης, θέλω γενικά να συζητήσουμε και πράγματα, γιατί ξέρεις, πράγματα με τα οποία διαφωνούσα πέρυσι, κάποια από αυτά τα κάνω φέτος και δεν είναι τόσο κακά, έχω να πω. Οπότε και το κάνω αυτό γενικά, αλλάζω γνώμη. Οπότε πράγματα. Μπορεί του χρόνου να έχουμε recruiting agency για να μας βρει. Μπορεί. Ναι, why not. Όχι, αλλάζουν σίγουρα οι οπτικές που έχει για πράγματα. 100%. Και αυτό λέω, τα λέω επικριτικά αυτά. Μάλιστα. Τέλεια. Οπότε, πού μας βρίσκουνε? Μας βρίσκουνε στο YouTube, σταθερά, και μας βλέπουνε. Τέλεια. Και μετά από εκεί πέρα έχουμε Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και όλα τα άλλα διάφορα podcasts που παίζουν να υπάρχουν εκεί πέρα έξω. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε σε μια πολύ ωραία σεζόν. Τέλεια. Λοιπόν, τα λέμε.